Γεια σας! Είμαι ο Μινάς Δασιγέννης από το Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. Σήμερα θα σας παρουσιάσω την 10η ενότητα του μαθήματος Λειτουργικά Συστήματα με θέμα Διαχείριση Αρχείων. Το έργο αυτό υποστηρίζεται από τα ανοιχτά ψηφιακά μαθήματα του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. Ο σκοπός λοιπόν της σημερινής ενότητας είναι η κατανόηση της σημαντικότητας των συστημάτων αρχείων, η περιγραφή των αρχιτεκτονικών αυτών και η παρουσίαση κάποιων δημοφιλών συστημάτων αρχείων που χρησιμοποιούνται στα σημερινά λειτουργικά συστήματα. Καταρχήν, γιατί υπάρχει ανάγκη της ύπαρξης αρχείων? Υπάρχει ανάγκη γιατί θέλουμε να αποθηκεύουμε μεγάλες ποσότητες πληροφορίας, πολύ μεγαλύτερες από τη διαθέσιμη φυσική μνήμη του υπολογιστή. Γι' αυτό λοιπόν χρειαζόμαστε αρχεία. Αρχεία που μπορούν να επιβιώσουν και μετά την διακοπή της τροφοδοσίας σε έναν υπολογιστή. Έτσι λοιπόν, τα αρχεία αποθηκεύονται σε μονάδες αποθήκευσης που είναι non-volatile, δηλαδή που μπορούν να διατηρήσουν τα δεδομένα ακόμα και όταν διακοπεί η τροφοδοσία, και γι' αυτό το λόγο είναι ένα απαραίτητο στοιχείο των σημερινών λειτουργικών συστημάτων. Επίσης, τα αρχεία χρησιμοποιούνται ως μέσο επικοινωνίας ανάμεσα σε διεργασίες και επιτρέπουν μάλιστα και την ταυτόχρονη προσπέλαση για ανάγνωση ή ακόμα και για εγγραφή, ασφαλώς με τα κατάλληλα κλειδώματα πρόσβασης. Όμως, μία απλή υλοποίηση μακροχρόνιας αποθήκευσης δεν λύνει όλα τα προβλήματα. Για παράδειγμα, θα μπορούσαμε να έχουμε ένα μακροχρόνιο μέσο αποθήκευσης που απλώς μπορούν να εγγραφτούν κάποιες πληροφορίες και μπορεί να γίνει η ανάγνωση αυτών. Βέβαια, θα υπήρχαν προβλήματα, όπως προβλήματα διευθυσιοδότησης. Πώς μπορούμε να βρούμε συγκεκριμένες πληροφορίες? Πώς θα διατηρηθεί η ασφάλεια των δεδομένων, ώστε μία διεργασία να μην μπορεί να τροποποιήσει δεδομένα σε αρχεία που ανήκουν σε άλλη διεργασία? Ή πώς θα ξέρουμε αν κάποιο δεδομένο block χρησιμοποιείται από μία διεργασία και δεν πρέπει να δοθεί πρόσβαση εγγραφή σε κάποια άλλη? Γι' αυτό λοιπόν το σκοπό, τα λειτουργικά συστήματα χρησιμοποιούν τα συστήματα αρχείων, προκειμένου να απλοποιήσουν όλα αυτά τα προβλήματα και να τα λύσουν. Η ανάγκη λοιπόν αυτή λύνεται με τη χρήση των αρχείων. Τα αρχεία είναι ένας αφαιρετικός μηχανισμός διαχείρισης των δεδομένων των διεργασιών. Κάθε αρχείο είναι μια μονάδα του λειτουργικού συστήματος που βρίσκεται σε ένα μέσο αποθήκευσης. Το μέσο αποθήκευσης μπορεί να είναι ένας μαγνητικός σκληρός δίσκος, κάποιο CD-ROM, DVD, flash disk drive και ακόμα και σε μια δικτυακή θέση αποθήκευσης. Δηλαδή, σύγχρονα λειτουργικά συστήματα όπως το Linux ή το FreeBSD επιτρέπουν τη χρήση αρχείων μέσω δικτύου, μέσω TCP/IP. Το αρχείο λοιπόν έχει αρκετές χρήσιμες ιδιότητες όπως γραμμικό αποθηκευτικό χώρο, ανεξαρτησία από αποθηκευτική συσκευή, δηλαδή το αρχείο μπορούμε να το αντιγράψουμε από το σκληρό δίσκο σε ένα flash drive και να διατηρεί τα δεδομένα, να μην υπάρχει αλλίωση των δεδομένων. Στη συνέχεια μπορούμε να το στείλουμε μέσω ενός email σε έναν άλλον υπολογιστή, μπορούμε από εκείνο τον υπολογιστή να το μεταφορτώσουμε στον τοπικό δίσκο και ούτω καθεξής. Άρα λοιπόν είναι ανεξάρτητο από την θέση αποθήκευσης. Επίσης, επιτρέπει τη χρήση ονομάτων για εύκολη αναζήτηση και τα ονόματα ασφαλώς θα δίνει ο χρήστης, οπότε καλό είναι να δίνει ένα αρκετά περιγραφικό όνομα στο αρχείο του. Ευελιξία όσον αφορά τα δεδομένα προς αποθήκευση. Μπορεί να αποθηκευτούν δεδομένα εικόνες, φωτογραφίες, τραγούδια ήχου, κείμενα και το καθεξής. Το τμήμα του λειτουργικού συστήματος που ασχολείται με τα αρχεία ονομάζεται σύστημα αρχείων. Υπάρχουν ποικίλες δομές αρχείων που έχουν χρησιμοποιηθεί και χρησιμοποιούνται κατά διαστήματα σε διάφορα λειτουργικά συστήματα. Καταρχήν,
Μία δομή αρχείων είναι αυτή που δεν υπάρχει δομή αρχείων. Δηλαδή, χρησιμοποιείται ένας γραμμικός αποθηκευτικός χώρος για την αποθήκευση, πολύ απλό στην υλοποίηση, ασφαλώς ανακύπτουν πολλά προβλήματα. Κάποια άλλη δομή είναι ότι τα δεδομένα που μπορούν να αποτελούν μία εγγραφή για κάθε γραμμή ενός αρχείου ή συνεχόμενες εγγραφές συγκεκριμένου μεγέθους, μεταβλητού μεγέθους, να υπάρχει κάποια μορφή XML, Extended Markup Language δηλαδή, που χρησιμοποιούνται ετικέτες για να δηλώνει το είδος των περιεχομένων και να βρίσκονται είτε σε διαδική μορφή, είτε σε μορφή ASCII, δηλαδή σε μορφή που χρησιμοποιεί εκτυπώσιμους χαρακτήρες. Τα αρχεία μπορεί να έχουν μια ιδιαίτερη σημασία, να είναι κάποια εκτελέσιμα αρχεία, δηλαδή αρχεία που μπορούν να εκτελεστούν από το λειτουργικό σύστημα και να δημιουργήσουν μια νέα διεργασία. Επίσης μπορεί να είναι αρχεία δεδομένων, μια εφαρμογή που ανοίγει, επεξεργάζεται και αποθηκεύει δεδομένα. Η σημασία και η δομή των δεδομένων ορίζεται από το πρόγραμμα που δημιουργεί το αρχείο. Έτσι λοιπόν, για παράδειγμα, εμείς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ένα πρόγραμμα επεξεργασίας κειμένου, όπως το ελεύθερο πρόγραμμα, το LibreOffice. Μπορούμε λοιπόν αυτό το κείμενο που επεξεργαζόμαστε να το αποθηκεύσουμε με μια κατάληξη ODT, Open Document Text. Μπορούμε όμως επίτηδες να τροποποιήσουμε αυτή την κατάληξη ODT, δηλαδή κατά τη διαδικασία της αποθήκευσης του αρχείου, να σβήσουμε την κατάληξη που έχει βάλει από προεπιλογή το LibreOffice και να βάλουμε μια άλλη κατάληξη. Για παράδειγμα, να βάλουμε μια κατάληξη .mp3, που είναι μια κατάληξη που δείχνει ότι το αρχείο είναι αρχείο μουσικής .mp3. Το θέμα είναι ότι το συγκεκριμένο αρχείο είναι μεν κείμενο, αλλά έχει αποθηκευτεί μια άλλη κατάληξη. Δεν είναι βέβαια απογορευτικό να χρησιμοποιήσουμε μια άλλη κατάληξη και ίσως αυτό κάποιοι το κάνουν επίτηδες για να μπερδέψουν κάποιους ενδεχομένους άλλους χρήστες που έχουν πρόσβαση σε αυτά τα αρχεία, προκειμένου να νομίσουν ότι είναι ένα αρχείο μουσικής, ενώ στην πράξη είναι ένα αρχείο κειμένου. Άρα λοιπόν, η κατάληξη και το όνομα δεν ορίζουν τα περιεχόμενα του αρχείου. Είναι αυθαίρετα, δίνονται από τον χρήστη και από το πρόγραμμα και η σημασία και η ερμηνεία αυτών των αρχείων ασφαλώς εξαρτάται από το πρόγραμμα και όχι από την κατάληξη. Ένα αρχείο, εκτός από τα δεδομένα που περιέχει και είναι αυτά που χρησιμοποιούνται, έχει και τα μεταδεδομένα. Τα μεταδεδομένα είναι πληροφορίες που συνοδεύουν κάθε αρχείο και χρησιμοποιούνται για θέματα λογιστικής, θέματα ασφάλειας και ούτω καθεξής. Για παράδειγμα, ένα από τα μεταδεδομένα είναι το όνομα. Ένα άλλο μπορεί να είναι ο τύπος που να ορίζεται μέσω ειδικής κατάληξης, αλλά είπαμε συνήθως στα λειτουργικά συστήματα δεν κλειδώνει ο τύπος το περιεχόμενο και μπορεί να χρησιμοποιηθεί αυθαίρετα από τον χρήστη. Η τοποθεσία, που βρίσκονται στο δίσκο, σε ποιο μπλοκ, σε ποιο sector, όπως είχαμε δει στην αρχιτεκτονική υπολογιστών. Το μέγεθος, το τρέχον μέγεθος του αρχείου. Η προστασία, που είναι η ρύθμιση της πρόσβασης, κατά πόσο επιτρέπεται π.χ. πρόσβαση σε άλλους χρήστες, σε άλλες διεργασίες, αν επιτρέπεται πρόσβαση για εγγραφή ή μόνο για ανάγνωση και ούτω καθεξής. Επίσης, τοποθετείται η χρονοσφραγίδα, η οποία περιέχει τα στοιχεία για την ώρα δημιουργίας του αρχείου, την ώρα και την ημερομηνία της τελευταίας αλλαγής του αρχείου και συνήθως και την ώρα και ημερομηνία της τελευταίας πρόσβασης του αρχείου. Εδώ βέβαια υπάρχει και ένα tip για την βελτιστοποίηση των συστημάτων αρχείων που δίνουν αρκετοί, όπου δίνουν την οδηγία να απενεργοποιείται η καταγραφή της ώρας πρόσβασης στα αρχεία, να μην ενημερώνεται αυτό το πεδίο, προκειμένου να υπάρχει κέρδος στην ταχύτητα πρόσβασης στο δίσκο.
Σε άλλα λειτουργικά συστήματα όμως είναι χρήσιμο να γνωρίζουμε πότε έχει γίνει τελευταία πρόσβαση στο συγκεκριμένο αρχείο. Μεταδεδομένα υπάρχουν σε όλα τα λειτουργικά συστήματα. Για παράδειγμα, στην πάνω εικόνα βλέπουμε από το λειτουργικό σύστημα το FreeBSD, όπου χρησιμοποιώντας το πρόγραμμα STAT και το όνομα ενός αρχείου, π.χ. etc/passwd, μπορούμε να δούμε πληροφορίες σχετικά με το συγκεκριμένο αρχείο, με το etc/passwd. Μας λέει λοιπόν το μέγεθος του, μας δίνει τον τύπο του αρχείου, όχι την κατάληξη, τον τύπο, γιατί κάποια λειτουργικά συστήματα έχουν την ιδιότητα των τύπων των αρχείων, άμα είναι ένα κανονικό αρχείο, άμα είναι ένα αρχείο συσκευής, άμα είναι ένα αρχείο δίσκου και το καθεξής. Μας λέει στο mode της ρυθμίσης ασφάλειας, τόσο σε μια αριθμητική μορφή, στο οκταδικό σύστημα, το 0644, όσο και την αντίστοιχη αναπαράσταση με τους χαρακτήρες R, W και X. RW, υπενθυμίζω, ότι σημαίνει ότι ο ιδιοκτήτης μπορεί να έχει πρόσβαση και για ανάγνωση read και για εγγραφή write. Η δεύτερη τριάδα που είναι σκέτο R δείχνει ότι η ίδια ομάδα μπορεί να κάνει μόνο read, και η τρίτη τριάδα χαρακτήρων που έχει μόνο το R δείχνει ότι και όλοι οι υπόλοιποι έχουν δικαιώματα μόνο για ανάγνωση. Μας δείχνει το UID, το User ID του αρχείου, ποιος έχει αυτό το αρχείο, το έχει ο χρήστης 0 που είναι ο χρήστης root, και το GID, σε ποια ομάδα ανήκει το συγκεκριμένο αρχείο, που ανήκει στην ομάδα 0 και είναι στον χρήστη, στην ομάδα will. Εκτός από το λειτουργικό σύστημα FreeBSD μπορούμε να το δούμε και στα Windows. Μπορούμε λοιπόν με δεξί κλικ ιδιότητες σε ένα αρχείο να μας εμφανιστεί το παράθυρο το συγκεκριμένο που μας δείχνει τις ιδιότητες, για παράδειγμα το μέγεθος, το size, το size on disk, μας δείχνει πότε δημιουργήθηκε, created, modified, accessed, τα attributes ασφαλείας, κάποια ιδιοχαρακτηριστικά του αρχείου, όπως άμα είναι, όπως βλέπουμε εδώ πέρα, read only, μόνο για ανάγνωση, hidden, κρυφό, και αν πατήσουμε security, βλέπουμε για τους διάφορους χρήστες ή ομάδες χρηστών του συστήματός μας τι δικαιώματα έχουμε. Για παράδειγμα, οι authenticated users που έχει επιλεγεί στο συγκεκριμένο slide, βλέπουμε ότι έχουν δικαιώματα modify, read, execute, read και write. Ένα από τα μεταδεδομένα που διατηρούν τα συστήματα αρχείων είναι τα ονόματα αρχείων. Τα ονόματα αρχείων χρησιμοποιούνται για την έβρεση των αρχείων αφού δημιουργηθούν. Τα σημερινά λειτουργικά συστήματα, με τις πολύ μεγάλες δυνατότητες αποθήκευσης λόγω του ότι έχει βελτιωθεί η τεχνολογία των σκληρών δίσκων και των άλλων συσκευών αποθήκευσης, μπορούν να έχουν εκατοντάδες χιλιάδες αρχεία. Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ονόματα ώστε να διαχωρίζονται και να προσδιορίζονται τα αρχεία. Κάθε αρχείο λοιπόν έχει ένα όνομα. Το όνομα αποτελείται από χαρακτήρες που είναι έγκυροι χαρακτήρες ονοματολογίας στο λειτουργικό σύστημα. Για παράδειγμα, ένα όνομα είναι το 124.txt, document.txt και ούτω καθεξής. Σε κάποια λειτουργικά συστήματα υπάρχει διαφορά ανάμεσα στα μικρά και στα κεφαλαία. Δηλαδή, αν γραφεί σε κάποιος document με μικρούς χαρακτήρες όπως φαίνεται στο slide και υπάρχει και ένα άλλο αρχείο με κεφαλαίους χαρακτήρες document, τότε σε κάποιο λειτουργικό σύστημα, για παράδειγμα στο Linux, θα είναι διαφορετικό αρχείο. Δηλαδή μπορεί να έχει το ίδιο όνομα, αλλά επειδή το σύστημα αρχείων διαχωρίζει τα μικρά από τα κεφαλαία, το document.txt με κεφαλαίους χαρακτήρες θα θεωρηθεί ότι είναι διαφορετικό. Σε περίπτωση όμως που είμαστε στο λειτουργικό σύστημα Windows της Microsoft, τότε είτε χρησιμοποιήσουμε κεφαλαίους χαρακτήρες είτε μικρούς χαρακτήρες, θα έχουμε το ίδιο όνομα αρχείου.
Το όνομα μπορεί να συνδέεται με τα δεδομένα του αρχείου, αλλά μπορεί και όχι. Για παράδειγμα, αν έχουμε ένα αρχείο που έχει κατάληξη .com, στο λειτουργικό σύστημα Microsoft Windows θεωρείται ότι είναι αρχείο εκτελέσιμο γιατί έχει commands, εντολές. Γι' αυτό λοιπόν, στο command.com μπορεί να εκτελεστεί κατευθείαν σε ένα αρχείο Windows, σε ένα σύστημα Windows. Στο Linux, στο FreeBSD και σε Unix-like συστήματα δεν παίζει κανένα ρόλο η κατάληξη, αρκεί να έχει το ίδιο χαρακτηριστικό της εκτέλεσης, να έχει λοιπόν .sinx το αρχείο. Κάποιες καταλήξεις έχουν καθιερωθεί στην κοινότητα, κυρίως λόγω της ευρείας χρήσης των Microsoft Windows λειτουργικών συστημάτων και των MS-DOS που υπήρχαν στη δεκαετία του 80. Έτσι λοιπόν, έχουν καθιερωθεί οι καταλήξεις back για backup file, .c για source file, της γλώσσας C, HTML ότι είναι ένα αρχείο της HTML γλώσσας, JPG, MP3 και ούτω καθεξής. Άρα λοιπόν, έχουν καθιερωθεί, αλλά εντούτοις οι χρήστες είναι ελεύθεροι να επιλέξουν ό,τι κατάληξη θέλουν προκειμένου να μπορέσουν να το χρησιμοποιήσουν σε κάθε λειτουργικό σύστημα. Βέβαια, αξίζει να σημειωθεί ότι κάποιες εφαρμογές απαιτούν τα αρχεία που να ανοίξουν να έχουν συγκεκριμένες καταλήξεις. Για παράδειγμα, αν έχουμε ένα πρόγραμμα που αποκωδικοποιεί MP3 και τα παίζει, τότε θα πρέπει αυτό το πρόγραμμα να ψάχνει και να ανοίγει μόνο MP3 αρχεία, μπορεί να το έχει ορίσει ο κατασκευαστής του. Έτσι λοιπόν, αν έχουμε ένα MP3 με άλλη κατάληξη, να μην μπορεί να ανοιχτεί στο συγκεκριμένο πρόγραμμα. Με τα αρχεία συνδέονται κάποιες βασικές λειτουργίες. Για παράδειγμα, η δημιουργία ενός καινού αρχείου. Η διαγραφή ενός αρχείου, η αλλαγή ονόματος, η περικοπή του αρχείου, το trim, δηλαδή η μείωση του μεγέθους του αρχείου. Γράψιμο, διάβασμα, άνοιγμα, κλείσιμο, μετακίνηση του δίκτυου ανάλωσης και αποθήκευση αλλαγών. Είναι βασικές λειτουργίες που υποστηρίζονται από σε κάθε λειτουργικό σύστημα. Η μέθοδη πρόσβαση στα αρχεία μπορεί να είναι σηριακή, δηλαδή ξεκινάει η ανάγνωση από το πρώτο byte του αρχείου και κάθε φορά που διαβάζονται κάποια byte μετακινείται ένας file pointer, ένας δείκτης πάνω στο αρχείο κατά όσα byte έχει γίνει η ανάγνωση. Για παράδειγμα, αν έχουμε διαβάσει 100 byte, ο file pointer θα μετακινηθεί κατά 100 byte. Επίσης, σε αυτή την περίπτωση που έχουμε σηριακή πρόσβαση, έχουμε και την δυνατότητα rewind, δηλαδή επιστροφής του δίκτυα ανάγνωσης στην αρχή του αρχείου. Ένας άλλος τρόπος πρόσβασης στα αρχεία είναι η άμεση πρόσβαση. Στην άμεση πρόσβαση έχουμε διάβασμα, γράψιμο και τοποθέτηση του δίκτυ σε οποιαδήποτε περιοχή του αρχείου. Καταλαβαίνουμε βέβαια ότι η σηριακή πρόσβαση είναι πιο εύκολη στην υλοποίηση από ότι η άμεση πρόσβαση. Έτσι λοιπόν, στη σηριακή πρόσβαση υπάρχει ένας δείκτης στο current position, καθώς διαβάζουμε ή γράφουμε, μετακινείται αυτός ο pointer προς το τέλος του αρχείου και αν εκτελεστεί η κλίση συστήματος rewind, επιστρέφει στην αρχή, στο begin. Ένα αρχείο αποτελείται από λογικές εγγραφές σταθερού μεγέθους. Θεωρείται λοιπόν ως μια αριθμημένη ακολουθία από μπλοκ ή εγγραφές και συνήθως χρησιμοποιείται στις βάσεις δεδομένων για άμεση πρόσβαση στην πληροφορία. Για μεγαλύτερα σύνολα μπορούμε ασφαλώς να χρησιμοποιήσουμε συναρτήσεις σύνοψης, hash ή αρχεία δικτών. Ο αριθμός των μπλοκ που παρέχεται από το χρήστη είναι σχετικός με την αρχή του αρχείου. Για παράδειγμα, στην άμεση πρόσβαση μπορούμε να πούμε θέλω να πάω στο μπλοκ νούμερο 50. Οπότε μεταβαίνει αμέσως ο έλεγχος στο μπλοκ νούμερο 50 και η πραγματική διεύθυνση του μπλοκ στο δίσκο είναι διαφορετική. Εμείς μπορούμε να πούμε θέλουμε το μπλοκ νούμερο 50, αλλά αυτό έχει αποθηκευτεί σε ένα sector του δίσκου που ασφαλώς δεν είναι το 50.
Με βάση την άμεση πρόσβαση μπορούν να δημιουργηθούν και άλλες μέθοδοι που συνήθως συνεπάγονται τη δημιουργία ενός δικτύου αρχείου και οι δείκτες περιέχουν παραπομπές στα διάφορα αρχεία. Στα πλαίσια μιας σωστής οργάνωσης σε ένα σύστημα αρχείων έχουν δημιουργηθεί οι κατάλογοι. Οι κατάλογοι είναι τρόποι ομαδοποίησης των αρχείων σε κάτι που μοιάζει σαν μια αποθήκη αρχείων. Ένας κατάλογος μπορεί να περιέχει πολλά αρχεία και για κάθε κατάλογο κρατιέται η πληροφορία, το όνομα, πρόσβαση, χρονοσφραγίδα κτλ. Ανάλογη με αυτή ενός αρχείου. Ουσιαστικά ένας κατάλογος μπορεί να θεωρηθεί σαν ένα ειδικό αρχείο, τα περιεχόμενα του οποίου είναι πληροφορίες που αντιστοιχούν στα περιεχόμενα που περιέχει ο κατάλογος. Άρα λοιπόν, τα αρχεία ομαδοποιούνται σε καταλόγους. Προκειμένου να χρησιμοποιήσουμε βέβαια καταλόγους, πρέπει το λειτουργικό σύστημα να υποστηρίζει και το σύστημα αρχείων κάποιες συγκεκριμένες λειτουργίες. Για παράδειγμα, δημιουργία ενός καινού καταλόγου, διαγραφή ενός υπάρχοντος καταλόγου, αλλαγή ονόματος καταλόγου, πρόσβαση στα περιεχόμενα του καταλόγου, δημιουργία αρχείου στο κατάλογο μέσα, σβήσιμο αρχείο από τον κατάλογο και αλλαγή ονόματος αρχείου του καταλόγου. Τα συστήματα καταλόγων μπορεί να έχουν και αυτά διάφορες δομές. Μπορεί να υπάρχει ένα επίπεδο σύστημα όπου υπάρχει ένας μοναδικός κατάλογος και δημιουργούνται όλα τα αρχεία σε αυτόν τον μοναδικό κατάλογο. Δημιουργεί προβλήματα ονοματολογίας και ομαδοποίησης των αρχείων και καταλαβαίνουμε ότι με τον καιρό, με τη δημιουργία πολλών αρχείων θα υπάρχει ένα πρόβλημα. Ένα πρόβλημα έβρεσης του συγκεκριμένου αρχείου και γι' αυτό το λόγο δεν χρησιμοποιείται πια αυτή η δομή. Ένα άλλο σύστημα αρχείων υποστηρίζει συνήθως το ιεραρχικό σύστημα καταλόγων. Δηλαδή, χρήση καταλόγων που ο κάθε κατάλογος περιέχει άλλους καταλόγους. Εδώ πέρα δεν υπάρχει πρόβλημα με τα ονόματα, είναι μια εύκολη ομαδοποίηση, εύκολη διαχείριση και αναζήτηση ευκολότερη κατανοητή στο χρήστη. Μια άλλη δομή είναι η ιεραρχική δομή με κοινά αρχεία, δηλαδή ένα αρχείο μπορεί να ανήκει σε πολλούς καταλόγους. Αυτό μας δίνει μια μεγάλη ευελιξία και στο Unix αυτό μπορεί να δημιουργηθεί με τη χρήση του hard link, ενός σκληρού δεσμού. Έτσι λοιπόν, είναι μια λειτουργία όπου ένα αρχείο στο ίδιο βέβαια τμήμα του δίσκου, στο ίδιο partition του δίσκου, στο ίδιο διαμέρισμα του δίσκου, μπορεί να ανήκει σε άλλον κατάλογο ή και σε πολλούς άλλους καταλόγους. Έτσι λοιπόν αυτό εδώ πέρα είναι κάτι που χρησιμοποιείται η ύπαρξη των hard links και εγώ προσωπικά το χρησιμοποιώ σε FreeBSD συστήματα γιατί μας επιτρέπει να έχουμε τα ίδια δεδομένα να ανήκουν και να μπορούν να προσπελαστούν με διαφορετικά ονόματα αρχείων σε διαφορετικές τοποθεσίες. Είναι πολύ χρήσιμο αυτό εδώ πέρα, σε θέματα διαχείρισης κυρίως των συστημάτων. Σύστημα με τη μορφή γράφου, όπου ένας κατάλογος μπορεί να ανήκει σε πολλούς καταλόγους. Αυτό βέβαια είναι κάτι πολύ δύσκολο να γίνει και συνήθως δεν υποστηρίζεται. Άμα θέλουμε να οπτικοποιήσουμε τις προηγούμενες δομές, έχουμε τα εξής σχήματα. Για παράδειγμα, στο επίπεδο σχήμα έχουμε τους καταλόγους και βλέπουμε λοιπόν τα αρχεία που ανήκουν σε αυτούς τους καταλόγους. Σε ένα ιεραρχικό σύστημα έχουμε κατάλογο που έχει άλλους καταλόγους, π.χ. ο Spell έχει το Mail, όπου το Mail έχει έναν υποκατάλογο Copy, όπου το Copy έχει έναν υποκατάλογο All και μετά υπάρχει το αρχείο. Έτσι λοιπόν εδώ πέρα παρατηρούμε ότι έχουμε καταλόγους να περιέχουν καταλόγους ή καταλόγους να περιέχουν αρχεία. Αυτή λοιπόν είναι μια δομή που χρησιμοποιείται, είναι μια πολύ δημοφιλής δομή και υποστηρίζεται από όλα τα σημερινά λειτουργικά συστήματα. Ακόμα και στο κινητό τηλέφωνο, τα έξυπνα κινητά τηλέφωνα, υπάρχουν ιεραρχικά συστήματα αρχείων.
Το ιεραρχικό σύστημα με κοινά αρχεία έχει αυτή την εικόνα. Δηλαδή βλέπουμε ότι ένα αρχείο ανήκει ταυτόχρονα και στον υποκατάλογο count που είναι υποκατάλογο στο spell, αλλά και στον υποκατάλογο count που είναι στον υποκατάλογο dict. Έτσι λοιπόν, το συγκεκριμένο αρχείο μπορεί να γίνει προσπέλαση με δύο τρόπους, ή μέσω dict count ή μέσω spell count. Αυτό λοιπόν το σύστημα χρησιμοποιείται σε κάθε Unix και FreeBSD και Linux ασφαλώς με την χρήση των hard links. Ένα άλλο λοιπόν σύστημα που είδαμε είναι το σύστημα με μορφή γράφου, όπου βλέπουμε ότι ένας κατάλογος ανήκει και περιέχει άλλους κατάλογους. Οπότε εδώ βλέπουμε ότι γίνεται ένα γράφημα που αυτοί ανήκουν πάλι σε κάποιον άλλο κατάλογο, δηλαδή γίνεται ένας κύκλος εδώ πέρα. Αυτό εδώ πέρα λοιπόν προκαλεί πρόβλημα και γι' αυτό δεν υποστηρίζεται. Δεν μπορούμε, ας πούμε, σε ένα Unix-like σύστημα να κάνουμε ένα hard link. Σε κάθε αρχείο ή κατάλογο αντιστοιχεί μια απόλυτη μοναδική διαδρομή, προκειμένου να μπορέσουμε να το αναγνωρίσουμε αυτό εδώ πέρα. Η διαδρομή ξεκινάει από τη ρίζα, η απόλυτη διαδρομή. Κάθε αρχείο ή κατάλογος έχει δύο τουλάχιστον διαδρομές. Έχει μία απόλυτη και μία ή περισσότερες σχετικές διαδρομές. Κάθε αρχείο κατάλογος έχει ένα πλήθος σχετικών διαδρομών ανάλογα με το που βρίσκεται ο τρέχον κατάλογος και αυτή η ονοματολογία ονομάζεται σχετική διαδρομή. Δηλαδή, η σχετική διαδρομή είναι σχετική ως προς την τρέχουσα θέση. Για παράδειγμα, αν θέλουμε να καταλάβουμε τι σημαίνει απόλυτη ή σχετική διαδρομή, μπορούμε να πούμε το εξής. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε μια διεύθυνση ταχυδρομική. Μπορούμε, για παράδειγμα, να πούμε ότι η απόλυτη διαδρομή αυτή τη στιγμή εδώ πέρα είναι Κοζάνη, το τμήμα μηχανικών πληροφορικής, αίθουσα 4. Από την άλλη, αυτό εδώ πέρα λοιπόν έχει μοναδική σημασία σε όποιο σημείο και να βρισκόμαστε, είτε βρισκόμαστε στην Κοζάνη, είτε βρισκόμαστε στη Θεσσαλονίκη, είτε βρισκόμαστε σε κάποια χώρα του εξωτερικού, υπάρχει λοιπόν αυτή η μοναδική διεύθυνση. Από την άλλη, μια σχετική διεύθυνση είναι να πούμε ότι η αίθουσα που βρισκόμαστε τώρα, η αίθουσα 4, βρίσκεται δίπλα στην αίθουσα 5, από την δεξιά μεριά. Έτσι λοιπόν, αυτό είναι σχετικό. Αυτή η διαδρομή λοιπόν είναι σχετική γιατί πρέπει να ξεκινήσουμε από μία άλλη αίθουσα και να έρθουμε εδώ πέρα. Δηλαδή, κάποιος ενδεχομένως που θα βρίσκεται στο κλικείο θα πρέπει να του δοθεί μια πάλι σχετική διαδρομή. Να του πει κάποιος, θα ακολουθήσεις για 10-20 μέτρα αυτή τη διαδρομή, μετά για 10 μέτρα θα στρίψεις δεξιά, μετά για 5 μέτρα ίσια και θα έφτασες. Αυτό λοιπόν είναι σχετικό γιατί εξαρτάται κάθε φορά από την θέση που βρίσκεται το συγκεκριμένο άτομο. Ομοίως και στα συστήματα αρχείων, και εκεί υπάρχουν οι απόλυτες και σχετικές διαδρομές. Υπάρχει μία απόλυτη διεύθυνση και πάρα πολλές σχετικές διευθύνσεις. Στα συστήματα αρχείων χρησιμοποιούνται και κάποιοι ειδικοί χαρακτήρες. Για παράδειγμα, χρησιμοποιείται ο χαρακτήρας μία τελεία, όπου σηματοδοτεί το τρέχον κατάλογο, ενώ δύο τελείες σηματοδοτούν τον προηγούμενο κατάλογο. Η απόλυτη διαδρομή ξεκινάει πάντα από τη ρίζα. Για παράδειγμα, Unix. Στο Unix έχουμε διαγώνιο USR, δηλαδή ρίζα υποκατάλογος USR, ρίζα υποκατάλογος Local, ρίζα υποκατάλογος Bin, ρίζα υποκατάλογος Apache, ρίζα slash υποκατάλογος ACDoc, index ACDM. Ενώ στα Windows η ρίζα είναι σε άνω κάτω τηλε διαγώνιο, όπου έχουμε USR, Local, Bin, Apache, ACDoc κτλ. Η σχετική διαδρομή ξεκινάει από οποιαδήποτε θέση εκτός της ρίζας και η διαδρομή δημιουργείται σχετικά ως προς αυτήν. Για παράδειγμα, εδώ πέρα στο Unix θα είχαμε δύο τελίτσες hdocs-index-html. Είναι μια σχετική διαδρομή. Επίσης, θα μπορούσαμε να το γράψουμε αυτό και ως εξής. Τελίτσα διαγώνιο, τελίτσα τελίτσα διαγώνιο, τελίτσα διαγώνιο, hdocs-html.
κτλ. Δεν αλλάζει τίποτα σε σχέση με το προηγούμενο. Ενώ στα Windows είναι Apache Index HTML. Μπορούμε και εκεί να χρησιμοποιήσουμε μία τελίτσα και δύο τελίτσες. Στα συστήματα αρχείων μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αρκετούς χαρακτήρες, αλλά υπάρχουν κάποιοι χαρακτήρες που δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην ονοματολογία των αρχείων. Και είναι χαρακτήρες δεσμευμένοι από το λειτουργικό σύστημα για συγκεκριμένες λειτουργίες. Στο Unix δεν επιτρέπονται οι χαρακτήρες slash και null character, δηλαδή το διαγώνιο και το διαγώνιο 0. Μπορούμε όμως να χρησιμοποιήσουμε οποιοδήποτε άλλο χαρακτήρα και επειδή τα σύγχρονα Unix-like συστήματα είναι Unicode supported, τότε μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ακόμα και παράξενους χαρακτήρες. Βλέπουμε λοιπόν εδώ πέρα ένα σύστημα αρχείων που έχει λατινικούς χαρακτήρες, σύμβολα, uncut.lir, ελληνικούς χαρακτήρες και κινέζικους χαρακτήρες ταυτόχρονα. Στο ίδιο σύστημα αρχείων επειδή είναι Unicode. Στα Windows δεν επιτρέπονται αρκετοί παραπάνω χαρακτήρες. Δεν επιτρέπεται το slash, το backslash, άνω κάτω τελεία, αστεράκι, ερωτηματικό, διπλά εισαγωγικά και μικρότερο και μεγαλύτερο. Μπορούμε βέβαια να χρησιμοποιήσουμε όλους τους άλλους χαρακτήρες, ακόμα και κινέζικους χαρακτήρες και ούτω καθεξής. Ένα σύστημα αρχείων διατηρεί στο δίσκο κάποιες δομές δεδομένων, οι οποίες βοηθάνε την καλύτερη οργάνωση και προστασία και έβρεση των αρχείων. Μία δομή δεδομένων είναι το Boot Control Block. Εδώ πέρα διαφυλάσσονται οι πληροφορίες που χρειάζονται για την εκκίνηση του λειτουργικού συστήματος. Είναι το Master Boot Record. Μάλιστα, επειδή τα σύγχρονα λειτουργικά συστήματα έχουν κάποιες αυξημένες απαιτήσεις από τον bootloader, συνήθως στο Boot Control Block, το οποίο χρησιμοποιεί τους πρώτους 63 sectors συνήθως σε ένα δίσκο ή σε ένα διαμέρισμα, έχει το πρώτο κομμάτι loader, first level loader, το οποίο στη συνέχεια ανακατευθύνει την εκτέλεση σε ένα άλλο τμήμα του δίσκου προκειμένου να φορτωθεί όλος ο bootloader και να υποστηρίζει πλήρως τις υπηρεσίες που απαιτεί ο kernel που ακολουθεί. Κάποιο άλλο στοιχείο που διατηρείται στο δίσκο είναι το Volume Control Block. Λεπτομέρειες λοιπόν της διαμέρισης, το πλήθος των block, το μέγεθος των block, πλήθος και θέση ελεύθερων block και ούτω καθεξής. Directory Structure, δομή δεδομένων, η οργάνωση των αρχείων, όπου στα Unix-like όπως το FreeBSD έχουμε iNodes, ενώ στο NTFS έχουμε το Master File Table, και το File Control Block, δηλαδή για κάθε αρχείο υπάρχουν πληροφορίες όπως τα δικαιώματα, ο κάτοχος, μέγεθος, θέση του αρχείου, είναι τα μεταδεδομένα που είχαμε πει σε προηγούμενη διαφάνεια. Έτσι λοιπόν στο File Control Block έχουμε τις ημερομηνίες πρόσβασης, δημιουργίας, τροποποίησης, ιδιοκτήτη του αρχείου, ιδιοκτήτη της ομάδας, Access Control Block, δηλαδή δικαιώματα πρόσβασης, το μέγεθος του αρχείου, block δεδομένων αρχείου ή δείκτες σε block δεδομένων αρχείου. Η προστασία αρχείου στο Unix, είχαμε πει στο εργαστήριο ότι χρησιμοποιεί τρία επίπεδα πρόσβασης. Χρησιμοποιεί το read, write και execute. Το οποίο όμως, αυτό εδώ πέρα το επίπεδο, τα τρία αυτά επίπεδα πρόσβασης, είναι ορθογώνια ως προς τις τρεις κατηγορίες χρηστών. Δηλαδή συνολικά έχουμε 9 διαφορετικές πιθανότητες στα δικαιώματα πρόσβασης. Έτσι λοιπόν, στα δικαιώματα πρόσβασης ενός αρχείου διακρίνουμε 9 παύλες, όπου οι τρεις πρώτες αφορούν τον owner, οι τρεις επόμενες το group και οι τρεις τελευταίες όλους τους άλλους. All. Και σε περίπτωση που ανάψει μια σημαία, για παράδειγμα πάντα η πρώτη είναι το R, μετά ακολουθεί το W και μετά είναι το X, δηλαδή Read, Write, Execute. Επειδή χρησιμοποιούμε το οκταδικό σύστημα, το Read έχει τιμή
4, το write έχει τιμή 2 και το execute τιμή 1. Αν θέλουμε να βρούμε, για παράδειγμα, αν κάποιος κάνει 7 στην πρώτη ομάδα, τότε θα έχει 4 συν 2 συν 1, δηλαδή η πρώτη ομάδα έχει read, write, execute. Αν έχει το νούμερο 6, όπως βλέπουμε, τότε σημαίνει έχουμε 4 συν 2, δηλαδή η ομάδα έχει read και write, 4 και 2. Και αν έχει 1 όλοι οι άλλοι, το 1 είναι το execute, όλοι οι άλλοι έχουν μόνο εκτέλεση. Γι' αυτό λοιπόν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το πρόγραμμα chmod στο Unix προκειμένου να μπορέσουμε να τροποποιήσουμε τα δικαιώματα και μπορούμε μάλιστα να χρησιμοποιήσουμε είτε γράμματα UGO Simplin WX ή να χρησιμοποιήσουμε τον αριθμό, δηλαδή να πούμε chmod 761 myfile. Προκειμένου να αποθηκευτούν οι κατάλογοι και τα αρχεία, πρέπει να γίνει η δέσμευση στο blog. Η δέσμευση στο blog μπορεί να ακολουθήσει ένα από τα τρία βασικά συστήματα, να είναι ή συνεχόμενη αποθήκευση, ή διασυνδεδεμένη αποθήκευση, ή αποθήκευση με ευρετηρίαση. Έτσι λοιπόν, στη συνεχόμενη αποθήκευση έχουμε ότι κάθε αρχείο καταλαμβάνει συνεχόμενα blog στο δίσκο. Η μοναδική πληροφορία που χρειάζεται να αποθηκεύσει κανείς είναι ο αριθμός του πρώτου blog και βέβαια το μέγεθος του αρχείου. Είναι απαιτεί άμεση πρόσβαση και μπορεί να απολοποιηθεί πολύ αποδοτικά. Βέβαια έχει κάποια μειονεκτήματα. Μειονεκτήματα είναι σπατάλη χώρου, γιατί κάποια blog που έχουν δεσμευτεί προκαταβολικά παραμένουν να χρησιμοποιείται σε περίπτωση που το αρχείο δεν μπορέσει να χρησιμοποιήσει όλα τα blog, και η επέκταση του αρχείου είναι προβληματική, γιατί αν το αρχείο μεγαλώσει και το αμέσως επόμενο blog δεν είναι ελεύθερο, τότε υπάρχει πρόβλημα, θα πρέπει να αντιγραφούν όλα αυτά τα blog σε μια άλλη διαθέσιμη περιοχή, εφόσον αυτή έχει ικανό αριθμό ελευθέρων blog. Έτσι λοιπόν, στην επόμενη αποθήκευση βλέπουμε εδώ το δίσκο, βλέπουμε ότι υπάρχει το αρχείο count που ξεκινάει από το 0 και έχει μέγεθος 2, άρα είναι το blog 0 και το blog 1. Υπάρχει ένα αρχείο, το list, που ξεκινάει στο 28 και έχει μέγεθος 4, δηλαδή 28, 29, 30 και 31 και ούτω καθεξής. Βλέπουμε λοιπόν πως υπάρχει η αναπαράσταση της συνεχόμενης αποθήκευσης. Μία διαφορετική υλοποίηση είναι η διασυνδεδεμένη αποθήκευση, όπου κάθε αρχείο αποτελείται από πολλά μπλοκ. Τα μπλοκ του αρχείου δεν είναι απαραίτητα συνεχόμενα και κάθε μπλοκ περιέχει δείκτη στο επόμενο μπλοκ του αρχείου. Η μοναδική λοιπόν πληροφορία που χρειάζεται να αποθηκευτεί για κάθε αρχείο είναι ο αριθμός του πρώτου μπλοκ στο αρχείο. Είναι πολύ εύκολη η επέκταση του αρχείου, γιατί αρκεί να αλλάχθει ο τελευταίος δείκτης προς ένα νέο μπλοκ. Δεν υπάρχει σπατάλη σε επίπεδο μπλοκ, όμως δεν υπάρχει φυσική υποστήριξη για άμεση πρόσβαση. Αυτό μπορεί να γίνει μέσω ειδικών δομών στη μνήμη, που όμως απαιτούν να διαβαστούν τουλάχιστον μια φορά όλα τα μπλοκ του αρχείου. Για παράδειγμα, αν θελήσουμε να πάμε στο μπλοκ 30 ενός αρχείου, θα πρέπει να ακολουθήσουμε όλους τους δείκτες. Να πάμε στο μπλοκ 1 να δούμε σε ποιον δείκτη δείχνει. Το μπλοκ 2 να δούμε μετά σε ποιο άλλο μπλοκ δείχνει. Το μπλοκ 3 σε ποιο άλλο μπλοκ δείχνει. Και σημαίνει δηλαδή ότι έχουμε σειριακή πρόσβαση. Έτσι λοιπόν, δεν επιτρέπεται την άμεση πρόσβαση, εκτός με κάποια ειδικά τρίκ που χρησιμοποιούνται σε Unix-like συστήματα. Εδώ λοιπόν υπάρχει το αρχείο zip, το οποίο ξεκινάει στο 9 και βλέπουμε λοιπόν ότι από το 9 πηγαίνει στο 13 πηγαίνει στη συνέχεια στο 16 και βλέπουμε λοιπόν ότι το κάθε ένα δείχνει στο επόμενο μπλοκ, δείχνει στο 25 και εκεί που είναι το μείον 1 σταματάει η εκτέλεση. Έτσι λοιπόν, βλέπουμε, ακολουθώντας τους δείκτες, μπορούμε να βρούμε όλα τα μπλοκ που αποτελούν το αρχείο. Η δομή FAT του MS-DOS χρησιμοποιείται στην διασυνδεδεμένη αποθήκευση. Έτσι λοιπόν, βλέπουμε ότι το FAT είναι το File Allocation Table, το MS-DOS είναι το κλασικό Microsoft Disk Operating System, και βλέπουμε λοιπόν ότι έχει το όνομα του αρχείου και ορίζει από που ξεκινάει, από το μπλοκ 217, π.χ. το 618, όπου πηγαίνουμε στο 618, μας δείχνει το επόμενο μπλοκ 339, και στο 339 έχει το πλην 1 που είναι
το τέλος του αρχείου. Βλέπουμε λοιπόν εδώ μια δομή του FAT, τα διάφορα αρχεία λοιπόν, πώς το ένα μπλοκ δείχνει στο άλλο. Θα πρέπει βέβαια να σημειώσουμε ότι επειδή το MS-DOS ήταν από τα πρώτα λειτουργικά συστήματα, είχε ένα πολύ απλό σύστημα αρχείων, το FAT, το οποίο δεν είναι και στιβαρό. Είναι πολύ ευπαθές και εύκολα δημιουργούνται προβλήματα. Ήταν ένα κοινό πρόβλημα που αντιμετωπίζαμε εκείνη την εποχή, όπου αν για κάποιο λόγο ο υπολογιστής έκλεινε απότομα και δεν γίνονταν κάποιες εγγραφές στο δίσκο, τότε δημιουργούνταν χαμένοι τομείς, lost clusters, δηλαδή κοβόταν αυτές οι αλυσίδες κάπου σε ένα σημείο, δηλαδή χανόταν ο τελευταίος ένας δείκτης από κάποιο αρχείο άλλαζε τιμή και αμέσως εκεί που είχαμε μια ενιαία αλυσίδα είχαμε δύο ξεχωριστές αλυσίδες και αυτή η αλυσίδα βέβαια, η δεύτερη αλυσίδα, το δεύτερο μισό της αλυσίδας, επειδή δεν αντιστοιχούσε σε κάποιο όνομα, ήταν μια χαμένη αλυσίδα, lost cluster. Οπότε έπρεπε να γίνει ένα scan disk, που κατά τη διαδικασία του scan disk, του έλεγχου του δίσκου λοιπόν, γινόταν η έβριση αυτής της αλυσίδας και δημιουργούσε ένα καινούριο αρχείο. File CHK001, για παράδειγμα. Το οποίο θα έπρεπε βέβαια να το εξετάσει κάποιος και αν καταφέρει να βρει που αντιστοιχούσε, να το κολλήσει, να το κάνει append στο αρχείο. Συνήθως όμως, επειδή δεν ήταν απλό το append, αναγνώρισε σε ποιο αρχείο αντιστοιχούσε αυτό εδώ πέρα και απλώς από ένα αντίγραφο ασφαλείας, από ένα backup, ξανατοποθετούσε το αρχείο στο δίσκο. Ήταν ένα κλασικό πρόβλημα και ένα πρόβλημα που ακόμα και στις μέρες μας το συναντάμε σε κάποιον εξωτερικό σκληρό δίσκο USB, όπου το έχουν από το εργοστάσιο μορφοποιήσει σε FAT. Δηλαδή έναν εξωτερικό USB δίσκο που είναι σε FAT και έχει ως συνέπεια, αν κόψουμε το ρεύμα στο δίσκο, να χάνουν τα αρχεία. Γι' αυτό μια πολύ καλή πρακτική είναι αυτοί οι δίσκοι που αγοράζουμε εξωτερικοί USB δίσκοι να τους μορφοποιούμε σε NTFS. Στο σύστημα αρχείου που θα δούμε παρακάτω, σε New Technology File System, που είναι πολύ πιο στιβαρό σύστημα αρχείο. Στην αποθήκευση με αυρητηρίαση ή δικτυοδοτημένη ανάθεση, έχουμε ότι κάθε αρχείο αποτελείται από πολλά μπλοκ που δεν είναι απαραίτητα συνεχόμενα. Διατηρείται ένα ειδικό μπλοκ, αυρητήριο index, που περιέχει τους αριθμούς των μπλοκ του αρχείου. Η μοναδική πληροφορία που χρειάζεται να αποθηκευτεί για κάθε αρχείο είναι ο αριθμός του μπλοκ. Άρα εδώ πέρα έχουμε ένα ειδικό μπλοκ που κρατάει τους αριθμούς όλων των μπλοκ. Εύκολη λοιπόν επέκταση αρχείου χωρίς πατάλη σε επίπεδο μπλοκ, άμεση πρόσβαση απαιτεί ανάγνωση ενός μπλοκ, το οποίο μπορεί να κρατιέται και στη μνήμη. Βέβαια, υπάρχει το πρόβλημα. Αν χαθεί το ένα και μοναδικό ευρετήριο, τότε χάνεται το αρχείο. Γι' αυτό λοιπόν το κόλπο είναι να αντιγράφεται αυτό το ευρετήριο σε άλλα ευρετήρια μέσα στο δίσκο, δηλαδή να υπάρχουν αντίγραφα του συγκεκριμένου ευρετήριου, ώστε άμα χαλάσει το ένα ευρετήριο να μπορέσουμε να χρησιμοποιήσουμε κάποιο άλλο ευρετήριο. Έτσι λοιπόν, στην αποθήκευση με ευρετηρίαση βλέπουμε ότι υπάρχει ένα μπλοκ, π.χ. το 19, που κρατάει τα ευρετήρια όλων των μπλοκ που χρησιμοποιούνται και έτσι πολύ εύκολα μπορεί κάποιος να μεταβεί στο συγκεκριμένο ευρετήριο. Υπάρχουν και ευρετήρια από όλων των επίπεδων. Με τη μέθοδο της ευρετηρίας, το μέγεθος του αρχείου περιορίζεται από το μέγεθος του μπλοκ. Για παράδειγμα, αν το μέγεθος του μπλοκ είναι 2 στην e-byte, το μέγεθος του μέγεθος είναι να υπάρχει ένας pointer σε κάθε byte, άρα να έχουμε 2 στη 2 νη πλην 1 byte. Για μεγαλύτερα αρχεία χρειάζεται ευρετήριο 2 επίπεδων, όπου ένα μπλοκ χρησιμοποιείται για την αποθήκευση του εξωτερικού ευρετηρίου που περιέχει τους αριθμούς των μπλοκ του ευρετηρίου. Η μοναδική πληροφορία που χρειάζεται να αποθηκευτεί για κάθε αρχείο είναι αριθμός του μπλοκ εξωτερικού ευρετηρίου. Που όμως απαιτεί πρόσβαση 2 μπλοκ ανάγνωσης και αν χαθεί το εξωτερικό ευρετήριο χάνεται το αρχείο. Έχουμε λοιπόν εδώ πέρα ένα outer index block, το οποίο η κάθε καταχώρηση δείχνει σε ένα άλλο index block, το οποίο βέβαια αντιστοιχεί σε συγκεκριμένα αρχεία. Εδώ είναι μία αναπαράσταση 2 επιπέδων.
Στο Unique λοιπόν έχουμε μία τέτοια δομή, έχουμε λοιπόν αυτά που ονομάζεται Direct Blocks, που είναι blocks που έχουν πολύ μικρό μέγεθος και κατευθείαν εδώ πέρα το block φέρει το sector, το block που, τη διεύθυνση του block που έχει τα δεδομένα. Υπάρχει το Simple Indirect, όπου υπάρχει δείκτης προς ένα άλλο ευρετήριο, που σε κάθε ευρετήριο αντιστοιχούν αρχεία, ή Double Indirect, όπου υπάρχει μία ιεραρχική δομή, όπως βλέπουμε, όπου το ένα ευρετήριο δείχνει σε άλλα ευρετήρια και τα άλλα ευρετήρια δείχνουν σε αρχεία. Και τέλος υπάρχει και το Triple Indirect. Αυτή είναι η δομή που χρησιμοποιούν τα Unix-like συστήματα. Η διαχείριση των ελευθέρων block είναι σημαντική, γιατί δείχνει στο λειτουργικό σύστημα πού να τοποθετήσει δεδομένα αν χρειαστεί χώρο στο δίσκο. Για να γίνει η διαχείριση των ελευθερών μπλοκ χρησιμοποιείται ο χάρτης στο bit, όπου κάθε μπλοκ αντιστοιχεί σε μία θέση στον πίνακα ελευθερών μπλοκ. Αν υπάρχει ένα, δεν χρησιμοποιείται το συγκεκριμένο μπλοκ. Αν υπάρχει μηδέν, το μπλοκ είναι σε χρήση. Υπάρχουν και αλυσιδωτά ελεύθερα τμήματα, όπου χρησιμοποιείται ένας δείκτης και μία τιμή μήκους. Η δικτοδότηση λοιπόν αντιμετωπίζει το συναρχείο και χρησιμοποιεί έναν πίνακα δικτών. Έτσι λοιπόν έχουμε για τους χάρτες bit το εξής. Εδώ πέρα έχουμε έναν πίνακα που μας δείχνει τα block που είναι σε χρήση, block in use, και βλέπουμε ας πούμε το block 0, εδώ πέρα υπάρχει η έννοια ότι το 1 χρησιμοποιείται, block in use, άρα χρησιμοποιείται το 0, το 1, δεν χρησιμοποιείται το 2, χρησιμοποιείται το 3, δεν χρησιμοποιείται το 4 και το καθεξής. Και υπάρχει και μια δομή που είναι η free blocks, όπου εδώ πέρα δείχνει τα block που είναι ελεύθερα. Για παράδειγμα, το block 2 δεν είναι in use, δεν έχει 1. Γι' αυτό λοιπόν το block 2 στο free blocks πρέπει να έχει τιμή 1. Όπως βλέπουμε, οι δύο πίνακες είναι αντίθετοι ο ένας με τον άλλον. Όπου υπάρχει 0 στη μία θέση, υπάρχει 1 στην άλλη και αντίστροφα. Μερικές φορές μπορεί να κλείσει απότομα ο υπολογιστής, να γίνει reboot, να κλείσει το ρεύμα, οπότε τότε μπορεί να δημιουργηθεί μια ασυνέπεια στο σύστημα αρχείων, δηλαδή οι δύο πίνακες να μην είναι συγχρονισμένοι. Βλέπουμε λοιπόν κάποια πιθανά προβλήματα. Στο πρώτο έχουμε ένα missing lost block. Βλέπουμε λοιπόν το block νούμερο 2 ότι έχει σημανθεί ότι δεν είναι σε χρήση, αλλά και επίσης ότι δεν είναι ελεύθερο. Το οποίο βέβαια είναι παράδοξο. Γι' αυτό λοιπόν, κατά την επισκευή του συστήματος αρχείων, κατά τον έλεγχο του δίσκου και την επισκευή, σε αυτή την περίπτωση απλώς η επισκευή θα είναι με το να σημανθεί ένα στα free blocks. Δηλαδή, να σημανθεί ως ελεύθερο το συγκεκριμένο block. Είναι μία επισκευή που δεν θα δημιουργήσει κάποιο πρόβλημα. Ένα άλλο πρόβλημα που μπορεί να συναντήσει κάποιος είναι να έχουμε duplicate block, δηλαδή στην free list ένα block να φαίνεται ότι είναι δύο φορές άδειο. Έτσι λοιπόν βλέπουμε ότι το block νούμερο 4 έχει την τιμή 2, που σημαίνει δύο φορές είναι ελεύθερο, που βέβαια είναι λάθος. Ένα block μία φορά μόνο μπορεί να είναι ελεύθερο. Σε αυτή εδώ την περίπτωση η λύση είναι το 2 να γίνει 1 και ασφαλώς είναι ένα σφάλμα που διορθώνεται χωρίς κανένα πρόβλημα. Ένα άλλο πρόβλημα που μπορούμε να συναντήσουμε σε ένα σύστημα αρχείων είναι ένα block να φαίνεται ότι ανήκει δύο φορές, όπως βλέπουμε εδώ πέρα, σε αρχεία. Δηλαδή, δύο αρχεία να διεκδικούν το συγκεκριμένο block. Αυτό είναι μια δύσκολη κατάσταση, γιατί δεν γνωρίζουμε σε ποιο αρχείο αντιστοιχεί το συγκεκριμένο block. Είναι επικίνδυνο για το συγκεκριμένο αρχείο, γιατί ενδέχεται να έχουν αντιγραφεί δεδομένα και από το ένα αρχείο και από το άλλο αρχείο στο block και να έχει γίνει αυτό το μπέρδεμα. Και η επισκευή συνήθως είναι με την αντιγραφή του block αυτού σε ένα νέο ελεύθερο block, οπότε το ίδιο block γίνεται σε δύο block,
Και το ένα αρχείο δείχνει στο blog που έδειχνε όπως πριν, αλλά το άλλο αρχείο δείχνει στο νέο blog που μόλις αντιγράψαμε. Είναι η πιο δύσκολη κατάσταση από όλες. Βέβαια, υπάρχουν και πιο καταστροφικές καταστάσεις που δεν αναφέρονται εδώ πέρα. Για παράδειγμα, αν έχουν καταστραφεί τα super blogs, όπου έχουν τα blogs με τους δείκτες προς όλα τα αρχεία. Τότε λοιπόν, η επισκευή των αρχείων είναι πάρα πολύ δύσκολη. Αλλά όχι ακατόρθωτη. Ασκήσεις τώρα που μπορούμε να συναντήσουμε για τα συστήματα αρχείων είναι π.χ. αυτή που αναγράφεται στο slide, δηλαδή ένα συλλεκτής συστήματος αρχείων έχει δημιουργήσει τους μετρητές όπως φαίνεται στο παρακάτω σχήμα και αν υπάρχουν λάθη και αν είναι σοβαρά πώς θα διορθωθούν κτλ. Ας πούμε, ένα λάθος είναι που έχουμε δύο μπλοκ ελεύθερα. Είπαμε πως επισκευάζεται, γίνεται ένα και επισκευάστηκε. Ένα άλλο σφάλμα είναι που έχουμε 3 και 3 στην αρχή. Αυτό σημαίνει λοιπόν είναι μεγάλο πρόβλημα, θα πρέπει να αντιγραφεί σε δύο διαφορετικές τοποθεσίες το πρώτο μπλοκ, ώστε να έχουμε 3 αντίγραφα του μπλοκ και να ενημερωθούν κατάλληλα τα αρχεία ώστε να δείχνουν το καθένα σε κάθε ξεχωριστό μπλοκ. Ενώ τα ελεύθερα μπλοκ το 3 θα γίνει 0. Άλλο σφάλμα είναι όταν έχουμε 0 και 0, αλλά τώρα είπαμε αυτό διορθώνεται, π.χ. εδώ που έχει 0-0, θα πρέπει να γίνει 1 στα ελεύθερα μπλοκ, ενώ αν έχουμε 1 και 1 θα πρέπει να γίνει 0 γιατί είναι σε χρήση. Αν έχουμε 1 και 2, είπαμε ξανά ότι χρειάζεται αντιγραφή και τροποποίηση σε 0 και ούτω καθεξής. Όπως είπαμε, στο δίσκο χρησιμοποιούνται μπλοκ. Το μέγεθος του μπλοκ έχει επιλεχθεί με ένα συγκεκριμένο τρόπο ώστε να είναι το πιο αποδοτικό για τα τυπικά φορτία χρηστών στο σύστημα. Βλέπουμε λοιπόν ότι το μέγεθος του μπλοκ μπορεί να είναι από 128 μέχρι 16 kilobyte. Βλέπουμε λοιπόν ότι καθώς αυξάνεται το μέγεθος του μπλοκ, αυξάνεται και η ταχύτητα μεταφοράς. Γιατί μειώνεται το overhead έβρεση στο μπλοκ. Ενώ, δηλαδή, αν έχουμε π.χ. μπλοκ των 128, κάθε φορά πρέπει να βρίσκουμε το μπλοκ των 128, υπάρχει καθυστέρηση λοιπόν στην έβρεση αυτού του μπλοκ και συνέχεια μεταφέρουν τα δεδομένα. Αν έχουμε όμως μέγεθος 16 kilobyte, βρίσκουμε το μπλοκ και μετά μεταφέρουμε πολύ πιο αποδοτικά τα δεδομένα. Και βέβαια, ενώ αυξάνεται το data rate καθώς μεγαλώνουμε το μέγεθος του μπλοκ, από την άλλη μειώνεται το disk space utilization καθώς αυξάνεται το μέγεθος του μπλοκ. Βλέπουμε λοιπόν ότι ενώ είχαμε 100% utilization, καθώς αυξάνει το μέγεθος του μπλοκ, μειώνει το utilization σε χαμηλά νούμερα. Και αυτό οφείλεται γιατί δημιουργείται κατακερματισμός, εσωτερικός κατακερματισμός, δηλαδή μπορεί ένα αρχείο να χρειάζεται 100 byte για να μπορέσει να χρησιμοποιήσει τα δεδομένα του, αλλά επειδή το μέγεθος μπλοκ είναι 16 kilobyte, θα του δοθούν 16 kilobyte, άρα λοιπόν πάνω από 15 kilobyte θα είναι αχρησιμοποιητά. Ο ρυθμός μεταφοράς δεδομένων αυξάνεται λοιπόν με την αύξηση του block size, μειώνεται η χρήση του δίσκου γιατί αυξάνεται σημαντικά ο εσωτερικός κατακερματισμός. Κάποια τυπικά μεγέθη block βλέπουμε λοιπόν από λειτουργικό σύστημα σε λειτουργικό σύστημα. Π.χ. το FAT32 υποστηρίζει 32 kilobyte και με 32 kilobyte μπορεί να διευθυσιοδοτήσει μέχρι 2 terabyte δίσκο. Ενώ παλιά το FAT12 με 4 kilobyte μπορούσε να χρησιμοποιήσει 16 MB δίσκο και ούτω καθεξής. Θα πρέπει βέβαια να σημειωθεί ότι ένας έμπειρος χρήστης κατά τη διαδικασία μορφοποίησης του δίσκου και μόνο τότε μπορεί να ρυθμίσει το μέγεθος μπλοκ αναλόγως με τις ανάγκες του. Συνήθως η προεπιλογή είναι 4 KB, αλλά κάποιος όταν κάνει μορφοποίηση ένα δίσκο και π.χ. γνωρίζει ότι θα αποθηκεύσει πολύ μεγάλα αρχεία, για παράδειγμα ταινίες, DVD, δηλαδή αρχεία που πιάνουν αρκετά
megabyte και gigabyte χώρο, τότε μπορεί να χρησιμοποιήσει πολύ μεγάλα μεγέθη blog για να αυξήσει την ταχύτητα ανάγνωσης αυτών των δεδομένων. Έτσι λοιπόν, αναλόγως στις ανάγκες που έχει κάποιος χρήστης, μπορεί να τροποποιήσει την προεπιλογή σε κάποια που ταιριάζει καλύτερα στις ανάγκες του. Πάντως, για τους περισσότερους χρήστες, τα 4 kB είναι ικανοποιητικά και είναι ο πιο σωστός συμβιβασμός ταχύτητας και αξιοποίησης του δίσκου. Το hardware κάποια στιγμή αποτυχάνει. Μπορεί να αποτύχει γιατί το ίδιο το hardware έχει κάποιο πρόβλημα ή γιατί το software έχει γραφτεί με ένα λάθος τρόπο. Άρα λοιπόν έχουμε την εξής κατάσταση. Τόσο ο οδηγός του δίσκου όσο και το συστημαρχείο διατηρούν κρυφές μνήμες από blog. Δηλαδή όταν κάποιος χρήστης αποθηκεύσει κάποια δεδομένα, πατήσουμε ας πούμε το save στο LibreOffice, δεν αποθηκεύεται κατευθείαν στο δίσκο, αλλά αποθηκεύεται στην προσωρινή μνήμη που έχει το λειτουργικό σύστημα ή στην προσωρινή μνήμη του δίσκου, και αυτό έχει ως συνέπεια ότι αν πέσει εκείνη τη στιγμή το ρεύμα, να χαθούν κάποιες πληροφορίες. Μπορεί να χαθεί πληροφορία σχετικά με τα περιεχόμενα των αρχείων, με τα περιεχόμενα των καταλόγων, με την εσωτερική διαχείριση αρχείων και καταλόγων. Ανάλογα με τη μέθοδο αποθήκευσης, μπορεί να χαθεί αρκετό μέρος από ένα αρχείο ή ένα κατάλογο και στην περίπτωση που έχουμε απώλεια αυτών των πληροφοριών, τότε εξαρτάται από το εκάστοτε λειτουργικό σύστημα και το σύστημα αρχείων κατά πόσο μπορεί να επιδιορθώσει και να ξαναβρει αυτή τη χαμένη πληροφορία. Σε περίπτωση που δεν μπορεί να βρει αυτή τη χαμένη πληροφορία, τότε έχουμε απώλεια δεδομένων. Σε περίπτωση όμως που μπορεί με κάποιο τρόπο να την βρει, τότε δεν έχουμε αυτή την απώλεια. Έτσι λοιπόν έχουμε την έννοια του έλεγχου συνέπειας. Σε γενικές γραμμές, η πληροφορία που τηρείται στην κύρια μνήμη είναι περισσότερο ενημερωμένη από την αντίστοιχη πληροφορία στο δίσκο. Το σύστημα αρχείων μπορεί να βρεθεί σε ασυνεπή κατάσταση, inconsistent state. Ένα ειδικό πρόγραμμα λοιπόν, ScanDisk ή File System Check, FS Check στο Unix, χρησιμοποιείται για να ελέγξει και να διορθώσει ασυνέπειες. Συγκρίνονται τα δεδομένα στη δομή του καταλόγου με τα block δεδομένων στο δίσκο και οι αλγόριθμοι ανάθεσης και διαχείρισης ελεύθερου χώρου καθορίζουν το είδος των προβλημάτων και το εύρος της επιτυχίας στη διόρθωση. Εξαρτάται από το πώς αποθηκεύονται τα αρχεία. Για παράδειγμα, στην διασυνδεδεμένη ανάθεση, αν υπάρχει δείκτης από το κάθε μπλοκ στο επόμενο, μπορεί να αναδημιουργηθεί το αρχείο και η γραφή του καταλόγου. Αντίθετα, μια απώλεια γραφής καταλόγου, τότε μπορεί να καταστρέψει το ευρετήριο και να μην μπορούν να βρεθούν αυτά τα αρχεία. Στο Unix, κάθε αλλαγή που οδηγεί σε ανάθεση χώρου, η τροποποίηση των μεταδεδομένων γίνεται σύγχρονα πριν γραφούν τα μπλοκ δεδομένων. Δηλαδή, πρώτα γίνεται η τροποποίηση του ευρετηρίου, ώστε σε περίπτωση καταστροφής να έχουμε ελαχιστοποίηση τις απώλειες, γιατί αλλιώς θα χάναμε ολόκληρα μπλοκ από δεδομένα αρχείων. Και μετά γράφουν τα δεδομένα. Το πρόβλημα βέβαια είναι στη διακοπή σύγχρονης εγγραφής από πτώση τάσης. Γι' αυτό κάποιοι δίσκοι έχουν μια έξτρα μπαταρία, battery backup λοιπόν hard disk, όπου επιτρέπουν την αποθήκευση των δεδομένων για λίγα δευτερόλεπτα αφού πέσει το ρεύμα. Σε Unix χρησιμοποιούμε το πρόγραμμα FSCheck, File System Check. Έτσι λοιπόν, κάνοντας File System Check ένα δίσκο, μας εμφανίζει την τοποθεσία που είχε φορτωθεί αυτός, που είχε γίνει mounted, και ακολουθούν κάποιες φάσεις επιδιόρθωσης. 1, 2, 3, 4, συνήθως και 5. Και μας αναφέρει λοιπόν τα διάφορα προβλήματα που βρήκε. Για παράδειγμα, μπορεί να δει ότι υπάρχει διαφορετικός αριθμός από blocks και είναι η τιμή 2 ενώ έπρεπε να είναι η τιμή 1. Και σε ρωτάει βέβαια κατά πόσο θέλεις να διορθώσεις αυτό το σφάλμα. Βλέπουμε λοιπόν και τη φάση 5 που ελέγχει κάποια στοιχεία και στο τέλος ενημερώνει ότι το file system τροποποιήθηκε, modified, και γι' αυτό το λόγο είναι clean. Ένα clean file system σημαίνει ότι είναι καθαρό, ότι είναι συνεπές, ότι όλοι οι δείκτες και όλα τα ευρετήρια είναι σε μια σωστή μορφή και δεν δημιουργούνται ασυνέπειες μεταξύ τους. Προκειμένου να βελτιωθεί η απόδοση του συστήματος αρχείων, χρησιμοποιείται η κρυφή μνήμη δίσκου, disk-cache, που είναι τόσο πάνω στο δίσκο, αλλά όσο και στο λειτουργικό σύστημα και ονομάζεται buffer.
Επίσης, χρησιμοποιείται εικονικός δίσκος, RAM disk στην κύρια μνήμη, υποστήριξη διαφορετικών μεθόδων πρόσβασης σε ανακατηγορία εφαρμογών, έξυπνη υλοποίηση συστήματος αρχείων, εγγραφή δεδομένων σε διαδοχικά μπλοκ, προώρη ανάγνωση μπλοκ και καθυστερημένη εγγραφή μπλοκ. Καθυστερημένη εγγραφή σημαίνει ότι δεν γράφεται άμεσα η αλλαγή, αλλά ενδεχομένως διατηρείται για κάποιο χρονικό διάστημα μέχρι να μαζευτούν και άλλες αλλαγές ώστε να γίνει, να ομαδοποιηθεί το σύστημα και στη συνέχεια να γίνει η εγγραφή όλων αυτών των δεδομένων στο δίσκο για καλύτερη αξιοποίηση του bandwidth του δίσκου. Στο Unix συνήθως κάθε 30 δευτερόλεπτα γίνονται οι εγγραφές. Βέβαια, μπορούμε να εκτελέσουμε το πρόγραμμα sync, όπου σημαίνει εκείνη τη στιγμή να αποθηκευτούν όσα δεδομένα είναι dirty, όσα δεδομένα βρίσκονται σε μία τροποποιημένη κατάσταση και δεν έχουν αποθηκευτεί στο δίσκο. Έτσι λοιπόν, στις βελτίωσεις της απόδοσης στο δίσκο έχουμε και την πρόωρη ανάγνωση, το prefetching, δηλαδή να διαβάσουμε δεδομένα πριν ακόμα χρειαστούν, εγγραφή δεδομένων σε διαδοχικά μπλοκ, έξυπνη υλοποίηση του συστήματος αρχείων. Στη βελτίωση της απόδοσης λοιπόν του συστήματος αρχείων βλέπουμε ότι μέρος της κύριας μνήμης μπορεί να χρησιμοποιηθεί για προσωρινή αποθήκευση των δεδομένων πρωτού στάλουν στο δίσκο και επίσης ο σκληρός δίσκος έχει μια cache memory που επιτρέπει και αυτό στην αποθήκευση και συνέχεια εγγραφή των δεδομένων στο δίσκο. Συστήματα αρχείων με ημερολόγιο log journal, κάθε πρόταση στο σύστημα αρχείων καταγράφεται σε ημερολόγιο. Κάθε αλλαγή στο σύστημα αρχείων θεωρείται ότι έχει γίνει μόνο από τη στιγμή που έχει περάσει στο ημερολόγιο και όχι πιο πριν, ανεξάρτητα από το αν το σύστημα αρχείων έχει ενημερώσει το δίσκο. Κάποια συστήματα αρχείων είναι συστήματα αρχείων με ημερολόγιο, δηλαδή έχουν ένα ειδικό τμήμα του δίσκου που το έχουν δεσμεύσει και το ονομάζουν ημερολόγιο. Εκεί πέρα λοιπόν πρώτα γράφεται η αλλαγή στο ημερολόγιο και στη συνέχεια γράφεται στο δίσκο. Έτσι λοιπόν τα περιεχόμενα του ημερολογίου γράφονται ανεξάρτητα από τις λειτουργίες του συστήματος αρχείων σε σταθερή αποθήκευση. Όταν ολοκληρωθεί μια αλλαγή στο σύστημα αρχείων, τότε σβήνεται η αντίστοιχη εισαγωγή από το ημερολόγιο. Αν το σύστημα των αρχείων πέσει, καταρρεύσει λοιπόν το σύστημα, τότε όταν επανέλθει το σύστημα, ελέγχεται το ημερολόγιο και εκτελούνται μόνο οι λειτουργίες που εκκρεμούν, οι οποίες είναι συνήθως λίγες. Έτσι λοιπόν, αυτό έχει ως συνέπεια ο έλεγχος του δίσκου να είναι πάρα πολύ γρήγορος. Για παράδειγμα, αν δεν υπάρχει journal, μπορεί να απαιτηθούν 30 λεπτά, ενώ αν υπάρχει journal, μπορεί να απαιτηθούν 5 δευτερόλεπτα. Βλέπουμε λοιπόν εδώ πέρα μήνυμα από το FreeBSD, όπου έχει soft updates in journal, recovering στο δίσκο εδώ πέρα και αμέσως μέσα σε λιγότερο από ένα δευτερόλεπτο επιδιορθώθηκε το συγκεκριμένο σύστημα αρχείων. Για να μπορέσει να χρησιμοποιήσει κάποιο το σύστημα αρχείων πρέπει να το προσαρτήσει στο τοπικό σύστημα, δηλαδή να το κάνει mount, προσάρτηση. Η προσάρτηση γίνεται σε συγκεκριμένο κατάλογο της ιεραρχίας του συστήματος, προσδιορίζει ο διαχειριστής είτε με την εντολή mount είτε με το αντίστοιχο GUI του συστήματος. Τα περιεχόμενα του καταλόγου αντικαθίσταται από τα περιεχόμενα του συστήματος που προσαρτήθηκε και δεν είναι ορατά. Αν όμως γίνει από προσάρτηση, τα αρχεία μπορούν να εμφανιστούν πάλι. Έτσι λοιπόν βλέπουμε ένα σύστημα αρχείων στην αριστερή πλευρά και ένα άλλο σύστημα αρχείων στη δεξιά πλευρά και βλέπουμε λοιπόν ότι θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε το σύστημα αρχείων στην εικόνα Β. Έτσι λοιπόν το κάνουμε προσάρτηση στον υποκατάλογο Jane και είναι διαθέσιμα τα συγκεκριμένα αρχεία. Μπορούμε να κάνουμε προσάρτηση και στα Unix-like συστήματα και στα Windows συστήματα. Για παράδειγμα στο Windows XP μπορούμε από τη διαχείριση δίσκων, από το Disk Management, να πατήσουμε δεξί κλικ ιδιότητες και να πάμε Add Drive Letter or Path. Μπορούμε να του πούμε είτε να του δώσουμε ένα συγκεκριμένο γράμμα δίσκου, send κτλ. Είτε να το προσαρτήσουμε σε έναν άδειο NTFS κατάλογο. Δηλαδή μπορούμε να πατήσουμε Change Drive Letter and Path. Έτσι λοιπόν μπορούμε να προσαρτήσουμε έναν άλλο δίσκο, ένα άλλο διαμέρισμα πάνω σε ένα κατάλογο του συστήματος αρχείων. Ένα άλλο παράδειγμα, βλέπουμε εδώ ότι άμα κάνουμε ls-l external το SYMBA3 βλέπουμε ότι δεν έχει καθόλου αρχεία, κάνουμε προσάρτηση του δίσκου στο το SYMBA4 και βλέπουμε λοιπόν ότι όταν κάνουμε ξανά listing
Αυτό έχει γεμίσει από αρχεία, έχει γίνει λοιπόν προσάρτηση. Στο FreeBSD 8 βλέπουμε λοιπόν από προεπιλογής πόσα διαφορετικά συστήματα αρχείων υποστηρίζονται, για παράδειγμα CDN 900, Memory File System, MS-DOS File System, Network File System, New Technology File System, NULFS, PortalFS, SambaFS, UDF, UnionFS. Και βέβαια βλέπουμε και τα έξτρα modules που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την προσάρτηση συστήματων αρχείων, όπως X2FS, GEOM και ούτω καθεξής. Αν δώσουμε την εντολή mount στο Unix-like λειτουργικό σύστημα, μπορούμε και βλέπουμε τις προσαρτήσεις στα συστήματά μας. Για παράδειγμα, βλέπουμε ότι το dev SDA5 έχει γίνει προσάρτηση στο slash και είναι τύπου XFS, Extended File System, με read-write, δηλαδή ανάγνωση και γραφή, και no time, δηλαδή no access time recording, που σημαίνει ότι δεν καταγράφονται και δεν τροποποιούνται οι ώρες πρόσβασης σε κάθε αρχείο. Είναι μια βελτιστοποίηση που είχα δηλώσει στην αρχή, ότι πολλοί χρησιμοποιούν την μη καταγραφή και τροποποίηση της χρονοσφραγίδας πρόσβασης σε αρχείο, γιατί θέλουν να εκμεταλλευτούν καλύτερα το bandwidth του δίσκου. Επίσης βλέπουμε κάποια άλλα συστήματα, όπως το TMP File System, το PROC File System, SIS File System και ούτω καθεξής. Βλέπουμε λοιπόν με την εντολή mount σε ένα σύστημα τι προσαρτήσεις υπάρχουν. Περιορισμοί χώρου. Κάποια συστήματα αρχείων διαθέτουν την ικανότητα να ορίσει ο διαχειριστής μέγιστο αριθμό αρχείων και block, ώστε να διασφαλιστεί ότι όλοι οι χρήστες έχουν δίκαια χρήση του αποθηκευτικού μέσου. Έτσι λοιπόν, αυτό είναι η έννοια της quota. Στο FreeBSD, με το ZFS File System που θα δούμε στη συνέχεια, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το GET, ZFS GET, να μας πει το user quota, τον περιορισμό χώρου που έχει ο χρήστης έμπτα συγγένεις, και θα δούμε λοιπόν ότι ο χρήστης με έμπτα συγγένεις έχει value 500 MB, δηλαδή ότι έχει περιορισμό χώρου 500 MB. Και στα Windows μπορούμε να βάλουμε περιορισμό χώρου quota. Να πάμε λοιπόν από το local disk, να πατήσουμε Show Quota Settings, Edit κτλ. Και στη συνέχεια να μπορέσουμε να κάνουμε Enable Quota Management και να βάλουμε ένα limit. Να βάλουμε, ας πούμε, limit space σε μία τιμή. Για παράδειγμα, ο συγκεκριμένος χρήστης εδώ, βλέπουμε Ντι Μιχαλό, έχει ένα quota limit 1,2 GB. Με warning level σε 1 GB, δηλαδή μετά από 1 GB θα του εμφανίσει ένα μήνυμα ότι υπάρχει περιορισμός χώρου, και στο 1,2 GB είναι το hard limit, δηλαδή ότι δεν θα μπορέσει να γράψει καθόλου παραπάνω από 1,2 GB. Και επίσης βλέπουμε ότι στο local disk share properties φαίνεται το όριο που έχουμε, δηλαδή λέει 1,2 GB, δεν αναφέρεται η πλήρης χωρητικότητα του δίσκου. Μία έννοια που συναντάμε συχνά στα Unix είναι τα inodes. Κάθε αρχείο λοιπόν, σύστημα αρχείων στο Unix, έχει ένα μοναδικό περιγραφέα που ονομάζεται inode, αντιστοιχεί σε block των 8 KB και αν είναι μεγαλύτερο από 8 KB, τότε υπάρχει δείκτης προς το επόμενο inode. Αν δώσουμε την παράμετρο παύλα i στο ls, δηλαδή ls παύλα li, μας εμφανίζει τα inode. Δηλαδή στο ls παύλα i βλέπουμε εδώ πέρα ότι υπάρχει το inode 5359. Το inode έχει τις πληροφορίες με τα δεδομένα για το συγκεκριμένο block. Δηλαδή, άμα δούμε στο find, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την inum παράμετρο, δηλαδή find κάθετο CTC κενό παύλα inum 5359, και θα μας εμφανίσει το αρχείο που έχει το συγκεκριμένο inode. UFS λοιπόν, Unix File System, χρησιμοποιείται από πλήθος Unix based λειτουργικών συστημάτων όπως τα Mac, τα PlayStation 3 κτλ. Ονομάζεται Fast File System μερικές φορές, FFS, στο BSD, γιατί έχουν γίνει κάποιες απλές τροποποιήσεις για να επιτευχθεί μεγαλύτερη ταχύτητα. Για παράδειγμα είναι τα soft updates, δηλαδή να οι ενημερώσεις να παραμένουν στη μνήμη για κάποιο χρονικό διάστημα και συνέχεια να μεταφέρονται στο δίσκο. Στην αρχή του δίσκου στο UFS υπάρχουν τα boot blocks, τα super block που έχουν το magic code, geometry και statistics, τοποθεσίες των killer groups. Εδώ πέρα λοιπόν ορίζονται τα block του δίσκου, χωρίζονται σε ομάδες, που ομάδες είναι τα killer group.
Τα κάθε Clinter Group έχουν αντίγραφο του Super Block, έχουν τα Free και Used iNodes και Data Blocks. Και τα Directories έχουν μόνο τη λίστα των αρχείων και τα iNodes που βρίσκεται το κάθε αρχείο. Έτσι λοιπόν, στο UFS μπορούμε να δούμε ότι χρησιμοποιεί ομάδες από Clinter Group και χρησιμοποιούνται ομάδες Clinter Group λόγω του μεγέθους του δίσκου, γίνεται καλύτερη τοπικότητα. Δηλαδή δεν χρειάζεται κάθε φορά να πηγαίνει η κεφαλή ανάγνωση του δίσκου στην αρχή του δίσκου. Θα πρέπει να πηγαίνει κάθε φορά στην αντίστοιχη ομάδα. Εδώ χρησιμοποιείται block size 4 KB με soft updates και υπάρχει και έκδοση 2 του file system που υποστηρίζονται 64 bit pointers για 8 zettabyte χωρητικότητα. Και ποια είναι αυτή η zettabyte χωρητικότητα? Βλέποντας εδώ το International System, βλέπουμε λοιπόν τις μονάδες, έχουμε kilobyte, megabyte, gigabyte, terabyte, petabyte, exabyte, zettabyte. Υποστηρίζονται soft update και snapshot, πολλαπλά partition και fragments των 2 kilobyte, δηλαδή εκτός από τα 8 kilobyte μπορεί να κάποιο αρχείο που χρησιμοποιεί μικρότερο από 2 kilobyte μπορεί να πάρει ένα τμήμα, ένα fragment 2 kilobyte. Η δημιουργία του συστήματος αρχείων, δημιουργία ενός νέου συστήματος χρησιμοποιείται το NewFS, New File System, οπότε δίνουμε το δίσκο που θέλουμε και χωρίς κάποια άλλη παράμετρο για να το κάνουμε πιο προσαρμοσμένο στις ανάγκες μας, με την προεπιλογή, δηλαδή 64 sect και τα λοιπά, 65536 sect, ένα track και τα λοιπά, μας δημιουργεί το file system και μας δημιουργεί τα super block backups, δηλαδή βλέπουμε ότι το super block, δηλαδή το block που κρατάει την βασική πληροφορία για το σύστημα αρχείων, για που βρίσκονται τα clear groups, οι ομάδες κ.ο.κ., έχει αντιγραφεί σε άλλες δύο τοποθεσίες, οι οποίες είναι προεπιλογής, αυτές εδώ πέρα, έχουν μια συγκεκριμένη φόρμουλα που βρίσκονται αυτές οι διευθύνσεις και μπορούν να χρησιμοποιηθούν στο πρόγραμμα FSCheck, έλεγχου του δίσκου, με την παράμετρο Pavla B, ότι θέλουμε να ορίσουμε ένα άλλο super block και όχι την προεπιλογή. Για παράδειγμα, άμα καταστραφούν τα πρώτα 32 block και καταστραφεί λοιπόν και το super block, τότε θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε το Pavla B για να ορίσουμε κάποιο άλλο super block. Αν θέλουμε να δούμε πληροφορίες για το σύστημα αρχείων UFS, τότε χρησιμοποιούμε στο Unix-like το dumpfs και βλέποντας ότι κάνουμε dumpfs βλέπουμε αρκετές πληροφορίες, π.χ. πόσα symbolic links υπάρχουν, το μέγεθος, τα blocks, το minimum, το block size, το fragment size, πόσα fragments υποστηρίζονται και γενικότερα πάρα πολλές πληροφορίες που μας βοηθάει να καταλάβουμε πώς χρησιμοποιείται το file system και πώς ενδεχομένως θα μπορούσαμε να το βελτιστοποιήσουμε με το να αλλάξουμε κάποιο μέγεθος. Βλέπουμε λοιπόν επίσης ποια blocks είναι ελεύθερα, ποια iNodes χρησιμοποιούνται, ποιοι cluster χρησιμοποιούνται και ό,τι καθεξής. Βέβαια το dumpfs είναι πρόγραμμα που το χρησιμοποιούν κυρίως οι διαχειριστές σε περίπτωση που θέλουν να επισκευάσουν προβλήματα στο δίσκο. Δεν είναι ένα πρόγραμμα που το εκτελούμε συνεχώς χωρίς να υπάρχει λόγος, είναι διαχειριστικό εργαλείο του συστήματος. Ένα δημοφιλές σύστημα αρχείων, κυρίως στην κοινότητα του FreeBSD, είναι το ZFS, Zettabyte File System. Δημιουργήθηκε από τη Sun, είναι από τα πρώτα 128-bit file system, είναι ταυτόχρονα και σύστημα αρχείων και διαχείρισης λογικών μονάδων. Υποστηρίζει πάρα πολλές λειτουργίες, snapshot, data integrity. Το snapshot είναι να κλειδωθεί σαν φωτογραφία του δίσκου, οπότε οι επόμενες αλλαγές γίνονται σαν ημερολόγιο, μπορούμε να το πούμε, και κάποια στιγμή αν θέλουμε μπορούμε να επανέλθουμε σε ένα προηγούμενο snapshot. Data integrity, συνεχώς υπάρχει μια συνάρτηση σύνοψης για κάθε block, ώστε αν αλλαχθεί έστω και ένα byte να μπορέσει να βρεθεί και να ανοιχνευτεί ότι υπάρχει πρόβλημα. Αυτόματη επιδιόρθωση, συνήθως κάποια block αντιγράφονται σε δύο τοποθεσίες, οπότε αν έχει αλλάξει ένα byte σε ένα block, τότε αντιγράφεται από το αρχικό block ξανά τα δεδομένα και επιδιορθώνεται. Deadline scheduling, δηλαδή εγγυάται ότι θα ανταπεξέλθει σε συγκεκριμένο φόρτο εργασίας. Redundancy, μπορεί να υπάρχουν πολλαπλοί δίσκοι σαν buy, ώστε μόλις χαλάσει ένας να χρησιμοποιηθεί κάποιος άλλος. Προστασία από silent corruption. Silent corruption γίνεται συνεχώς από την κοσμική ακτινοβολία, από τα spikes στο ρεύμα, από bugs κτλ. Και το silent corruption αλλάζει κάποια bit σε αρχεία.
τα οποία βέβαια δεν μπορούμε να τα ανιχνεύσουμε και αυτό έχει ως συνέπεια, δεν μπορούμε να τα ανιχνεύσουμε αν δεν ελέγξουμε το hashing αυτού εδώ πέρα των αρχείων και αυτό έχει ως συνέπεια να, να έχουμε πρόβλημα αν δεν ελέγχουμε συχνά το hashing. Το ZFS το ανιχνεύει μόνο του. Και το Silent Corruption έχει υπολογιστεί ότι είναι ένα bit κάθε 10 στη 16η και μπορεί να φαίνεται μεγάλο το νούμερο, αλλά σε μεγάλους παρόχους του ίντερνετ που έχουν βάσει δεδομένων, Google κτλ, Silent Corruption γίνεται κάθε λίγα λεπτά. Το, γιατί έχουν πάρα πολλά δεδομένα. Χρησιμοποιείται λοιπόν σχά 2 hash συνάρτητη σύνοψη για κάθε block, copy on write, δηλαδή πρώτα γραφή και συνέχεια απομακρύνεται το άλλο αρχείο και δεν υπάρχει ανάγκη για defragmation ακόμα. Το ZFS προκειμένου να επιτύχει καλύτερους χρόνους πρόσβασης χρησιμοποιεί μέρος του συστήματος της RAM για να το υλοποιήσει ως μια ειδικού τύπου κρυφή μνήμη που ονομάζεται ARC, Adaptive Replacement Cache, όπου είναι μια μνήμη όπου χρησιμοποιεί 4 λίστες. Δηλαδή υπάρχει η TAF1 λίστα, η TAF2, η V1 και η V2 και τοποθετούνται διάφορες καταχωρήσεις και μπορούν αυτές οι λίστες και αυξομειώνονται σε μέγεθος και αυτό έχει ως συνέπεια να αυτοοργανώνεται και να αυτοβελτιστοποιείται συνεχώς. Βέβαια το ZFS έχει μεγάλες απαιτήσεις τόσο σε μνήμη. Για παράδειγμα, θέλει τουλάχιστον 1-2 GB για τη μνήμη για την ARC και σε υπολογιστική ισχύ, δηλαδή θέλει 64-bit το σύστημα με σύγχρονο επεξεργαστή, γιατί συνεχώς ελέγχει το hashing όλων των αρχείων κάθε block, δηλαδή είναι αρκετά πολύπλοκο και δαπανηρό σύστημα αρχείων. Εν τούτης όμως, έχει πλήθος θετικών πλεονεκτημάτων. Βέβαια, αυτό σημαίνει ότι το ZFS δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε απλές συσκευές, π.χ. σε ενσωματωμένα συστήματα όπου έχουν έναν απλό επεξεργαστή, έναν ARM ας πούμε. Αλλά σε μεγάλους σερβερ χρησιμοποιείται. Ένα άλλο σύστημα αρχείων που χρησιμοποιείται είναι το σύστημα αρχείων NTFS, όπου είναι το default σύστημα αρχείων στα Windows από το 2000. Είχε δημιουργηθεί το 1994. Είναι journaling file system, δηλαδή χρησιμοποιεί ημερολόγιο, καταγράφονται πρώτα στο ημερολόγιο και σε περίπτωση λοιπόν που γίνει reboot στο σύστημα, απλώς διαβάζεται και ελέγχεται το ημερολόγιο και γίνονται οι επισκευές. Χρησιμοποιεί hard links, εναλλακτικά data streams, sparse files, compression, volume shadow copy, encrypted file system και γενικά πάρα πολλά χαρακτηριστικά που είναι χρήσιμα σε συγκεκριμένες κατηγορίες χρηστών. Όλα τα μεταδεδομένα αποθηκεύεται στην αρχή στην περιοχή MFT, δηλαδή υπάρχει ένα αρχείο όπου βρίσκεται το System Volume Information και μέσα εκεί πέρα λοιπόν αποθηκεύονται όλα τα μεταδεδομένα, είναι 16-bit τα ονόματα αρχείων και τα δεδομένα του συστήματος αρχείων αποθηκεύονται ως αρχεία στο ίδιο σύστημα. Στο κατάλογο λοιπόν είπαμε System Volume Information με 4 kB block size. Μπορούμε με την παράμετρο εδώ πέρα να δούμε ποια είναι junction, ποια είναι κατάλογοι και ποια είναι αρχεία με τον DIR. Κάποια άλλα προχωρημένα θέματα σε συστήματα αρχείων είναι το Virtual File System, RAID, Network File System, Storage Area Network, Network Attached Storage, Clustering File System, Fuse, Snapshot και ούτω καθεξής. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε η συγκεκριμένη διάλεξη.